χρόνια η ΣΥΤΑ σε συνεργασία με το BERT Live διατηρεί σε ταράτσες κτηρίων φωγές για τα πετροχελίδωνα που περνούν από την Κύπρο κατά τη διάρκεια του μεγάλου του ταξιδιού. Η Όλγα βρίσκεται σε ένα από αυτά τα πέντε σημεία και συγκεκριμένα σε αυτό της Λευκωσίας για να μάθουμε για την δράση αλλά και κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες που κανείς μας προφανώς δεν ξέρει για τα πετροχελίδωνα. Όλγα μου, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ακόβε, κυρίες και κύριοι. Στέγη στα πετροχελίδωνα που ταξιδεύουν από τον νότο στον βορρά προσφέρει η ΣΥΤΑ τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια του BERT Live Cyprus. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία η οποία προσφέρει έτσι πάρα πολλά και στα πετροχελίδωνα και κατ' επέκταση είναι στο περιβάλλον. Είμαι εδώ μαζί με τον κύριο Λοΐζο Φωκά, ο οποίος είναι λειτουργός περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης της ΣΥΤΑ, και την Έλενα Μαρκιτανή, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του BERT Live Cyprus, για να μας δώσουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και θα μάθουμε και αυτές τις λεπτομέρειες, Ιάκωβε, που θέλεις να μάθεις για τα πετροχελίδωνα. Κάνουμε αρχή με τον κύριο Φωκά. Πότε άρχισε αυτή η πρωτοβουλία? Η ΣΥΤΑ, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος της από τις δραστηριότητες της, δημιουργά δράσεις με τις οποίες βοηθά το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Το 2018, λοιπόν, σε συνεργασία με το κτηνολογικό σύνδεσμο BERT Life, συνεργαστήκαμε να δημιουργήσουμε φωλιές στα κτίρια της ΣΥΤΑΣ. Και έχουμε δημιουργήσει 30 φωλιές πανκύπρια σε κτίρια της ΣΥΤΑΣ. Είναι σε όλες τις πόλεις, δηλαδή. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει αυτές τις φωλιές. Και στόχος μας είναι συγκεκριμένος, να βοηθήσουμε ακριβώς το περιβάλλον. Και βλέπουμε ότι τα έχετε καταφέρει, γιατί μέσα σε αυτές τις φωλιές έχουμε παρατηρήσει πριν λίγο ότι υπάρχουν τα αποτυπώματα των πετροχελίδων, τα οποία έχουν έρθει εδώ και έχουν φτιάξει μια εσωτερική μικρή φωλιά μέσα. Ναι, μέσα στις δράσεις μας ερχόμαστε και επιθεωρούμε σε συνεργασία με το BERT Life για να δούμε την επισκεψιμότητα των πετροχελίδωνων, και όντως έχουμε επισκέψεις. Είδαμε και πριν λίγο να πετούν εδώ κοντά μας στον ουρανό και κάποια προσπάθησαν να μπουν, αλλά μας είδαν εδώ. Λόγω της παρουσίας μας είχαν ξαφνιαστεί και έχουν αποχωρήσει επί του παρόντος. Και θα έρθουν ξανά. Μάλιστα. Θα συνεχίσετε και άλλες παρόμοιες δράσεις? Έχουμε ήδη αρκετές. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε, διότι η ΣΥΤΑ είναι ένας οργανισμός τεχνολογίας, ο οποίος θέλει να συνάδει πάντοτε με την φύση και να βοηθά τα θέματα του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και εστερνίζεται και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε έτσι και στην Έλενα να μας δώσει έτσι κάποιες πληροφορίες για τα πετροχελίνα. Εδώ να διαβάζουμε ότι ταξιδεύουν σχεδόν 10 μήνες το χρόνο ακατάπαυστα. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, όπως λέει και το επιστημονικό τους το όνομα, άπους-άπους, που σημαίνει στην ουσία χωρίς πόδια, έχουν πάρα πολύ μικρά ποδαράκια. Βασικά φτιαγμένα τώρα τα πουλιά για να ζουν σχεδόν όλη τους τη ζωή στον αέρα. Και προσγειώνονται μόνο αυτήν την περίοδο για να φτιάξουν την φωλιά τους και να παραχθούν. Είναι έναν είδος πάρα πολλά συναρπαστικών. Τρέφεται στον αέρα, πίνει νερό στον αέρα, ζευγαρώνει στον αέρα, ακόμα τσουκιμάται στον αέρα. Έναν είδος το οποίο ο πληθυσμός σε όλη την Ευρώπη μειώνεται. Κυρίως επειδή γενικά όλα τα είδη που είναι εντομοφάγα έχει επηρεαστεί η διαθεσιμότητα τροφής μέσα από την εντατικοποίηση της γεωργίας, το ότι ψεκάζουμε συνεχώς, έχει αποτέλεσμα τη μείωση των πληθυσμών των εντόνων. Και ήδη όπως τα πετροχελίδωνα και πολλά άλλα είδη που τρέφονται με έντομα επηρεάζονται αρνητικά από τούτον. Το άλλο το συναρπαστικό με τα πετροχελίδωνα είναι ότι δεν φτιάχνουν φωγιά. Να μην τα συγχύσουμε με τα χελιδόνια που χρησιμοποιούν τον πυλόν και φτιάχνουν την φωλιά τους κάθε χρόνο. Τούτον το είδος ψάχνει κοιλότητες, ψάχνει τρύπες, σχισμές σε χτίρια για να φωγιάσει. Και τώρα με τη μοντέρνα την αρχιτεκτονική, είναι με αναπαλαιώσεις ή κατεδαφίσεις παγιών χτιρίων, οι διαθέσιμοι χώροι φωλιάσματος μειώνονται. Και για να αντισταθμίσουμε την απώλεια, τοποθετούμε τεχνητές φωγές ειδικά για το συγκεκριμένο είδος, για να το προσελκύσουμε και να του παρέχουμε ένα χώρο για να φωγιάσει.
Και να πούμε, Ιάκωβε, αυτός ο ήχος που ακούτε τώρα, δεν ξέρω να τον ακούτε, να προχωρήσουμε έτσι λίγο πριν κλείσουμε να τον ακούσετε. Είναι ένας τεχνητός ήχος, ο οποίος έχει μπει εδώ και με την άδεια της υπηρεσίας θύρας για να προσελκύσει τα πουλιά. Είναι αυτός ο ήχος που κάνουν και τα πετροχελίδωνα. Αν τα ακούσετε, είναι αυτός ο ήχος που κάνει τώρα. Τα λένε καλά. Έτσι τα προσελκύω για να έρθουν εδώ και να φωλιάσουν. Ναι. Όλγα, μία απορία. Όταν λέμε ότι ζευγαρώνουν στον αέρα, τι εννοούμε? Είναι όπως το φανταζόμαστε, δηλαδή εν κινήσει? Να το ρωτήσω, Ιάκωβε. Ο Ιάκωβος ρωτά, όταν λέμε ότι ζευγαρώνουν στον αέρα, εν κινήσει? Ναι, εν κινήσει. Ένα αεροδυναμικό το σχήμα του πουλιού, οπότε ζει στον αέρα, ξέρει τι κάνει. Ναι, καθώς πετούν, ζευγαρώνουν. Έτσι, πολλά λίγα δευτερόλεπτα η πράξη. Οπότε ναι. Μπράβο τους. Ωραία. Είναι National Geographic, Ιάκωβε. Όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν φυσικά γίνει πάρα πολλές μελέτες. Έχουν μπει GPS πάνω και έχουν καταγράψει πολλά δεδομένα. Θα το ψάξουμε έτσι για περισσότερες λεπτομέρειες και αν έχουμε εικόνα, να σας δείξουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δείξουμε και την εικόνα της αναπαραγωγής. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Να συνεχίζουν την προσφορά τους και η BetLife. Και η Σίτα, σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετούμε, θα τα πούμε αργότερα.